Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για τους μισθούς και την ακρίβεια. Τράβηξαν χειρόφρενο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ζωντανή σύνδεση. Θρήνος για τον άτυχο αστυνομικό που καταπλακώθηκε από μπάζα σε οικοδομή του Πειραιά. Έκανε δεύτερη και τρίτη δουλειά παλεύοντας για το μεροκάματο. Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες της μοιραίας οικοδομής. Το Ισραήλ αποφάσισε πώς θα απαντήσει στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν. Εκκρεμεί το πότε. Κυρώσεις ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Αντιντρόουν θόλο κατά τα Ισραηλινά πρότυπα ετοιμάζει και η Ελλάδα. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος του νεαρού Αγαθάγγελου Παπαδόπουλου, ενός αστυνομικού της ομάδας Δίας, που πήγε να βγάλει ένα δεύτερο μεροκάματο δουλεύοντας σε οικοδομή του Πειραιά και καταπλακώθηκε από μπάζα. Το παλικάρι έκανε δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βγάλει πέρα και ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος στα Γρεβενά, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Για την κατάρρευση της οικοδομής είχαμε και 9 συλλήψεις. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά την τραγωδία στο Πασαλιμάνι. Παντού σκόνη και μπάζα. Όταν το κτίριο άρχισε να καταραίει, ο Αγαθάγγελος, ο ειδικός φρουρός, πήδηξε μέσα σε αυτό το φορτηγό για να σωθεί. Πήδηξε στο φορτηγό για να σωθεί και καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ένας ειδικός φρουρός ερχόταν να κάνει μεροκάματο και έχασε τη ζωή του από αυτό. Ο Αγαθάγγελος, όταν δεν είχε βάρδια στην Δίας, προσπαθούσε να κάνει μεροκάματα. Έδινε μάχη κατά της εγκληματικότητας αλλά και μάχη επιβίωσης. Εργατικός και φιλότιμος. Μεγαλωμένος μέσα σε μια φτωχή οικογένεια που πάλευε πάντα για τα τρία παιδιά της. Αυτό έμαθε και ο αστυνομικός, να παλεύει και να μην το βάζει κάτω. Η μικρή κοινωνία στα Γρεβενά έχει σοκαριστεί. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι για ένα μεροκάματο χάθηκε τόσο άδικα ο Άγγελος. Ήταν μεγαλωμένα με βάσανο και κόπο. Εδώ δούλευε σαν τελιβεράς το παιδί προτού πάει στην αστυνομία. Δουλευταράς ήταν ένα παιδί για όλες τις δουλειές, αλλά το βρήκε η ατυχία αυτήν και διέλυσε όλη την οικογένεια. Δουλειά δεν άφηνε. Πήγε στην Κρήτη, δούλεψε σε ελιές, δούλεψε σε ξενοδοχεία, σαν οδηγός, έπαιρνε τα λεωφορεία, πήγαινε στους τουρίστες. Δηλαδή δεν άφηνε να πέσει δουλειά κάτω. Έκανε τα χαρτιά του, πήγε στην αστυνομία. Αλλά δεν βγαίνει με τα 800 ευρώ μισό στην Αθήνα. Ο Άγγελος μεγάλωσε σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, στην κορυφή της πόλης των Γρεβενών, δίπλα στην εξοχή. Εργατικό παιδί. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, να πηγαίνει για δεύτερη δουλειά, κάποιοι ευθύνονται. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το πρωί στο Πασαλιμάνι, στην οδό Νεωρίων. Τη στιγμή που εκτελούνταν εργασίες στον πρώτο όροφο της μονοκατοικίας, ξαφνικά τμήμα του κτηρίου άρχισε να καταραίει. Στη γειτονιά νόμιζαν ότι έγινε σεισμός. Ξαφνικά βλέπουμε ένα σύννεφο ακαθόριστο, ένας με το κεφάλι χτυπημένος, θελιγμένος με το πουκάμισό του. Θέλησαν εργασίες, έχοντας βάλει μια ηλεκτρονική άδεια για μικρές εργασίες, όπως το ξέρω. Ωστόσο, οι γείτονες από την Δευτέρα άκουγαν να πέφτουν τείχοι κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το σπίτι αρχίζαν από χτες και τον γκρεμίζανε. Γκρεμίζανε τα εσωτερικά. Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα, 8 εργάτες και ο εργολάβος. Από τους εργάτες, οι 3 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να χαρίσουμε τις ζωές μας για κανέναν. Ναι. Το λέμε γιατί αυτά τα παιδιά δούλευαν για 30 και για 35 ευρώ και ο ένας θα μείνει σακάτης με ένα παιδάκι ημερών και ο άλλος στα 31 του δεν θα το ξαναδεί η μάνα του. Ο εργολάβος και οι εργάτες που ήταν στο κτίριο την ώρα που κατέρευσε οδηγήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γίγος και θα μας ενημερώσει. Αλέξανδρε. Καλησπέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σου πω ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται συνολικά 16 άτομα. Αναζητούνται 6 συνειδιοκτήτες του ακινήτου, το οποίο κατέρευσε, Λιβανέζοι στην καταγωγή, ενώ αναζητείται πολύ σημαντικό πρόσωπο, κομβικό ρόλο έχει, ο μηχανικός του έργου. Θέλω να σου πω όμως ότι ο εργολάβος, ο οποίος έφτασε εδώ λίγο πριν τις 2 η ώρα, κατηγορείται για παραβίαση κανόνων οικοδομικής οικοδόμησης και του γενικού οικοδομικού κανονισμού, που εδώ στην πρώτη κατηγορία έχουμε βαθμό κακουργήματος, καθώς επέφερε το θάνατο τόσο του αστυνομικού εργαζόμενου, όσο και τον βαρύ τραυματισμό ακόμα ενός εργαζόμενου.
Αυτό μιλάμε για ποινή από 10 έως και 20 χρόνια. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί και πριν από λίγο είδαμε τους τρεις από αυτούς να περνάνε το κατόφλι του ανακριτή, έχουν συλληφθεί γιατί εκτελούσαν εργασίες χωρίς άδεια. Ωστόσο οι δικηγόροι του, όπως μας δήλωσαν στις κάμερες, δεν μπορούσαν να το γνωρίζουν αν υπάρχει αυτή η σχετική άδεια, καθώς δεν γνωρίζαν ελληνικά προκειμένου να διαβάσουν κάποιο σχετικό έγγραφο. Καλά, εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν 8 παραβιάσεις διαφόρων νόμων. Τώρα δεν ξέρω τώρα και οι άνθρωποι αυτοί με τι καθεστώς ήταν εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υπήρχε άδεια για τις σχετικές εργασίες, νομίζω όπως πολύ σωστά είπες ότι το πρόσωπο κλειδί είναι ο μηχανικός, ο οποίος υπέγραφε για όλα αυτά και αυτός πρέπει να ευρεθεί από τις αρχές. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Γίγο. Να δούμε τι είπαν πριν από λίγο στις κάμερες οι δικηγόροι των ανθρώπων που δούλευαν στο κτίριο που κατέρευσε. Είχαν γκρεμίσει γενικά τον πρώτο όροφο και θα πηγαίνανε να γκρεμίσουν και ένα κομμάτι από το μπάνιο. Μόλις έγινε αυτό, έπεσε συνολικά το κτίριο. Εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι και αυτοί θύματα της πτώσης της οικοδομής, ενώ δηλαδή κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους χωρίς να φταίνε, είναι και κρατούμενοι και κατηγορούμενοι. Η απεσταλμένη μας η Μέρη Τζόρα, την οποία βλέπετε ήδη στη σύνδεσή μας, είναι στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του νεαρού παλικαριού, όπου όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Μιλούν, Μέρη, όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ Κατερίνας Ρίστα, για ένα παιδί το οποίο δεν το έβαζε κάτω, το οποίο παρότι η ζωή δεν του τα έφερε εύκολα, προσπαθούσε να εξασφαλίσει έναν τίμιο τρόπο επιβίωσης. Ένας βιοπαλαιστής ήταν από μικρό παιδί και να σου πω κάτι που με συγκλώνησε και νομίζω όλους θα συγκλονίσει. Μου το αποκάλυψε ο αδερφός του. Μίλησα για πολύ λίγο με τον αδελφό του και μου είπε, ξέρεις κάτι, ο Άγγελος την προηγούμενη μέρα είχε δώσει αίμα. Πήγε στην αιμοδοσία και έδωσε αίμα γιατί ήθελε να πάρει 2 ρεπό από την υπηρεσία να μην χάσει 2 μεροκάματα. Ήταν πολύ μεγάλες οι ανάγκες του, ανάγκες του ίδιου, ανάγκες και της οικογένειας. Όπως μου είπε ο αδερφός του, μόνο το νίκη του ήταν 450 ευρώ. Ήταν ένα παιδί που έμαθε να δουλεύει από μικρός ο ίδιος, τα αδέλφια του, η οικογένειά του. Είχε βρεθεί παντού, όπου υπήρχε μεροκάματο. Μάλιστα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, πριν μπει στο αστυνομικό σώμα, δούλευε delivery σε μια πιτσαρία εδώ, στην πόλη των Γρεβενών. Η πόλη των Γρεβενών, η κοινωνία των Γρεβενών, μάλιστα, που θρηνεί, τον ήξεραν όλοι, που έχει βυθιστεί στο πένθος, Γιώργο. Ένα νέο παιδί, δυστυχώς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας. Ευχαριστώ πολύ την Μέρη Τζόρα. Πολλοί όμως είναι οι αστυνομικοί, ευρύτερα κυρίες και κύριοι, που κάνουν και δεύτερη δουλειά προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό ο συνδικαλιστής αστυνομικός, ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης. Ένα μεγάλο ποσοστό των αστυνομικών, ένα 30%, αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά. Για να επιβιώσουν, για να πληρώσουν το νίκη, για να μπορέσουν να πάρουν τα προστοζήν. Όταν έχουν και οικογένεια, εκεί το πράγμα γίνεται χειρότερο. Μπορεί ο αστυνομικός να κάνει και τρίτη και τέταρτη δουλειά.